Θέλουν την νεολαία να παρακαλάει για δουλειά, να στέκεται με τις ώρες τις ουρές του ΑΕΠ, ψάχνοντας τα ψευτοπρογράμματα απασχόλησης, να ανακουφιστεί έστω και για λίγο, να είναι έτοιμη να εργαστεί χωρίς συμβάσεις με μισθούς πείνας των 300 ευρώ. Να ξυπνάει και να κοιμάται με το άγχος της δουλειάς, του μεροκάματου και της ανεργίας. Στην περιοχή μας χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των νέων που δουλεύουν στα ξενοδοχεία και τις καφετέριες για 400-500 ευρώ και η μεγάλη πλειοψηφία πάνω από το 60% ανασφάλιστη και με εξοντωτικά ωράρια. Σε αυτές τις συνθήκες σήμερα καλείται να δουλέψει ένας νέος αφού πρώτα για το πτυχίο μιας αντίστοιχης σχολής όπως είναι και αυτή του ΟΤΕΚ που μέχρι πέρυσι λειτουργούσε στο Τολό και από φέτος θα συνεχίσει στο Άργος έχει πληρώσει για εξοπλισμό περίπου 250 ευρώ, για δίδακτρα 300 ευρώ το εξάμηνο που συνεχώς και αυτά θα αυξάνονται λόγω υποχρηματοδότησης και για νίκη άλλα τόσα καθώς η εστία προέβλεπε μόνο τους πρωτοετής. Και όλα αυτά για να αμείβονται με 300 ευρώ το μήνα. Αυτή η άθλια κατάσταση επικρατεί συνολικά στο χώρο της μαθητείας, αφού και οι πρακτικάριοι του ΟΑΕΔ είναι αντικείμενο άγριας εκμετάλλευσης και στο όνομα της κατάρτισης δουλεύουν για 20 ευρώ τη μέρα. Και αυτά συχνά με καθυστερήσεις μηνών και με ένσημα που δεν είναι συντάξιμα. Ενώ το μεροκάματό τους πέρυσι έφτανε τα 25 ευρώ, φέτος μείωσαν και αυτά τα ελάχιστα για να εξασφαλιστεί ακόμα μεγαλύτερο κέρδος. Η εκμετάλλευση, πέρα από τα άμεσα κέρδη που εξασφαλίζει για το κεφάλαιο, έχει και έναν επιπλέον στόχο. Να μάθει η νέα γενιά να πουλάει αδιαμαρτύρεται την εργατική της δύναμη όσο πιο φτηνά γίνεται. Η δουλειά για πενταροδεκάρες να γίνει νόμος στη συνείδηση της αυριανής εργατικής τάξης. Αυτή η συνείδηση δημιουργείται στο νέο από όταν ακόμα είναι στο σχολείο. Το νέο σχολείο, όπως ονομάζουνε, που ετοιμάζεται για τους μαθητές, θα έχει για νόμο το όποιος πληρώνει προχωράει για περιεχόμενο της μόρφωσης, την εξάσκηση στην εκμετάλλευση, στο ψέμα, στον αντικομονισμό, στους μονόδρομους για να πλουτίζουν οι επιχειρηματίες και τα μονοπόλια. Ήδη σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν μαθητές που υποσιτίζονται, άλλοι δουλεύουν παράλληλα, ο ένας μετά τον άλλο σταματάνε τα φροντιστήρια, πληρώνουν για το πετρέλαιο του σχολείου, για τη μετακίνηση, όπως για παράδειγμα στο τρίτο λύκειο Άργους, στα ΕΠΑΛ του Άργους και της Άριας, και ταυτόχρονα η μόρφωση που τους παρέχεται εξαρτάται από τη χωρητικότητα των DVD που θα τους δώσουν. Κι αν τολμήσει και κανένας μαθητής να σηκώσει κεφάλι, με το βούρδουλα της απουσίας τρομοκρατούν για να αποτρέψουν τη ριζοσπαστικοποίηση του μαθητικού κινήματος και τη συμπόρευσή του με το ταξικό εργατικό κίνημα. Η ζωή του λαού κάθε μέρα κάνει άλματα προς τα πίσω. Παίρνουν πίσω όχι μόνο δικαιώματα που κατακτήθηκαν βήμα-βήμα με αδιάκοπους αγώνες και αίμα, αλλά μας γυρνούν στην εποχή του μαστίγιου, στην ασταμάτητη δουλειά ήλιο με ήλιο. Το 2012 και συζητούν για κατάργηση του 8ωρου, για 13 ώρες δουλειά την ημέρα μέχρι και 78 την εβδομάδα, για ζωή σκλαβιά. Πώς διαμορφώνεται όμως σήμερα για ένα νέο ζευγάρι σε αυτές τις συνθήκες η ζωή του? Με τόσες ώρες δουλειάς, ενώ την ίδια στιγμή από τις 400 περίπου αιτήσεις που έγιναν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ναυπλίου, έγιναν δεκτές μόνο οι 80. Και τα τροφεία τροφεία, για να μην ξεχνιόμαστε. Χώρια το χαράτσι, το εκαθαριστικό της εφορίας, η αύξηση στο πετρέλαιο, στα βασικά είδη διατροφής, στις αυξήσεις που αναμένονται και στα τιμολόγια της ΔΕΗ. Και μαζί με όλα αυτά δεν έχουμε το δικαίωμα ούτε να αρρωσταίνουμε. Είναι μια σημαντική πλευρά της εφαρμοζόμενης πολιτικής που βάζει σε κίνδυνο την υγεία του λαού. Είναι πραγματικός γολγοθάς αυτό που περνάει σήμερα ένας ασθενής. Αφού πρώτα πληρώσει το χαράτσι των 5 ευρώ στο νοσοκομείο και αν είναι τυχερός και βρει γιατρό της ειδικότητας που χρειάζεται, αφού οι ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό είναι τεράστιες, το πιθανότερο είναι να μην έχει να πληρώσει για τα φάρμακά του. Ακόμα και αυτές οι υποβαθμισμένες υπηρεσίες υγείας όμως που παρέχονται στο λαό θα γίνουν πολύ χειρότερες αφού μεθοδεύεται το κλείσιμο πολλών νοσοκομείων ανάμεσά τους και αυτό του Ναυπλίου. Οι ίδιοι που ευθύνονται για την κατάσταση στην υγεία, αυτοί που κλείνουν τα νοσοκομεία, τα σχολιά, που ξεπουλάνε λιμάνια και πανεπιστήμια, είναι οι ίδιοι που κερδίζουν δείχνοντας όσο πιο χαμηλά γίνεται την τιμή της εργατικής δύναμης,
πετώντας κατά χιλιάδες κόσμο στην ανεργία. Είναι τα μονοπόλια και οι εφοπλιστές, η λυκοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το πολιτικό τους προσωπικό, τα κόμματά τους που με δεξιές και αριστερές μορφές διαχείρισης έχουν ρηχτεί στη μάχη με νύχια και με δόντια να προστατέψουν το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα που γεννά κρίσεις, φτώχεια και καταπίεση σε όποιον σηκώσει κεφάλι. Ο λαός σήμερα έχει στα χέρια του όλες τις αποδείξεις ότι είναι αδύνατος ο συμβιβασμός ανάμεσα στα μονοπόλια και το λαό, ανάμεσα στις δυνάμεις του κεφαλαίου και της εργασίας. Δεν μπορεί να γίνει κανένα βήμα μπροστά, δίχως δυνατό ΚΚΕ, δίχως αλλαγή των συσχετισμών, πρώτα απ' όλα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα. Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια αναμονής. Κάθε χώρος να γίνει πυρήνας αντίστασης και αγώνα. Κάθε γειτονιά, κάθε γιαπή, κάθε εργοστάσιο.